Στον ιδιωτικό τομέα και τους μισθούς, τα αυθαίρετα, όπου μισό εκατομμύριο ιδιοκτήτες κτισμάτων με αυθαιρεσίες, μικρές ή μεγάλες, περιμένουν να δουν τι θα γίνει, καθώς έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση για την τακτοποίηση αυθαιρέτων για 30-40 χρόνια, πληρώνουν τις δόσεις, αλλά είδαν από το Συμβούλιο Επικρατείας ότι αυτός ο νόμος είναι αντισυνταγματικός. Ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Καλαφάτης, μιλά απόψε στο Μέγκα, στον Πάνο του Μάση, για τον νέο νόμο που έρχεται, ο οποίος υπόσχεται οριστική νομιμοποίηση, όχι τακτοποίηση των αυθαιρέτων, και σύμφωνα με το Υπουργείο, υπόσχεται να λύσει και το πρόβλημα αυτούς τους ιδιοκτήτες, μισό εκατομμύριο ιδιοκτήτες, που τώρα ουσιαστικά είναι στον αέρα. Να δούμε το ρεπορτάζ του Πάνου του Μάση. Γράφουν και σβήνουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για να ετοιμάσουν το νέο νόμο για τα αυθαίρετα. Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώθηκε, όμως άλλαξε τα δεδομένα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο Παπακοσταντίνου για την τακτοποίηση αυθαίρετων για 30 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι δύσκολα ο νέος νόμος θα πάει στη Βουλή στο τέλος του μήνα. Παράλληλα, υπάρχουν και πάρα πολλά ερωτήματα σχετικά με το τι θα ισχύσει για όσους έχουν υπαχθεί ήδη στη ρύθμιση για τα αυθαίρετα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είχε διαπιστωθεί η αδυναμία του ισχύοντος νόμου και την οριστική λύση θα δώσει η ρύθμιση που θα τον αντικαταστήσει. Αναλάβαμε έγκαιρα πρωτοβουλία εδώ και 6 μήνες, προκειμένου αφενός να θεραπεύσουμε παθογένειες και αδυναμίες προηγούμενων νομοθετημάτων και αφετέρου να αντιμετωπίσουμε με μια όσο γίνεται πιο οριστική και συνολική λύση το μεγάλο πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης, κινούμενη πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων των αρμόδιων δικαστικών αρχών και οργάνων. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, οι 530.000 ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που μπήκαν στην ισχύουσα ρύθμιση θα επαχθούν και στο νέο νόμο, ενώ τα ποσά που έχουν καταβάλει θα συμψηφιστούν. Αυτό που εκκρεμεί είναι αν η υπαγωγή θα γίνει αυτόματα ή θα πρέπει να προηγηθεί κάποια αίτηση. Τι γίνεται όμως αν κάποιος έχει ολοκληρώσει την πληρωμή των προστήμων ή έχει καταβάλει το 30% έως το τέλος Μαΐου, θα μπορεί να μεταβάσει το ακίνητο? Σύμφωνα με το Υπουργείο, ναι. Όσο για τον κίνδυνο να προχωρήσει σε καταγγελία κάποιος γείτονας του ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου, η πεποίθηση που υπάρχει στο περιβάλλοντος είναι ότι μέχρι να εκδικαστεί η όποια προσφυγή θα έχει δώσει τη λύση ο νέος νόμος. Πάντως, Υπουργείο αλλά και νομικοί αναμένουν την έκδοση του σκεπτικού της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση ακόμα δεν έχει έρθει στα χέρια μας για να την μελετήσουμε, προκειμένου να δούμε το τι συμβαίνει σχετικά με τους συμπολίτες μας που έχουν μπει στη διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτων. Τώρα πλέον η προσοχή των συνταχτών της νέας ρύθμισης στρέφεται στην αύξηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας φέρεται να χαρακτηρίζει τον υπάρχοντα νόμο καθαρά εισπρακτικό. Πάντως, αναμένοντας τη νέα ρύθμιση που θα περιλαμβάνει εκτός τα πρόστιμα, περισσότερες δόσεις αλλά και οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων, εφόσον δεν έχουν χτιστεί σε υγειαλό, δάσος ή αρχαιολογικό χώρο, το ενδιαφέρον των πολιτών για επαγωγή στη ρύθμιση που τρέχει έχει παγώσει. Δεν είναι δυνατόν να μην ξέρουμε στη χώρα μας τι είναι δάσος, πού είναι το δάσος, πού είναι αγιαλός, πού είναι προστατευόμενες περιοχές. Και τέλος, δεν μπορεί να μην έχουμε αξιόπιστους μηχανισμούς ελέγχου. Πρέπει επιτέλους το ΙΠΕΚΑ να σταματήσει να είναι υποδιεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών και να γίνει Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Πολεοδομίας. Ένα άλλο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι και το θέμα των αεροφωτογραφιών που θα αποδεικνύουν πότε χτίστηκε το αυθαίρετο, καθώς δεν υπάρχουν τόσες αεροφωτογραφίες από όλη την Ελλάδα. Εν αναμονή λοιπόν του νέου νόμου, οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, τώρα και οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων και όλων των ακινήτων, ετοιμάζονται να ξαναβάλουν βαθιά στο.